Ονομάζομαι Μοναστηριώτης Χρήστος. Είμαι υπεύθυνος τεχνικού τμήματος στην εταιρεία Τέλεργο Κόμελη Τελάς. Και τα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι το παρόν και το μέλλον της θηριοτηλεόρασης δύο καλωδίων στην Ελλάδα και στον κόσμο, καθώς επίσης και το μέλλον της θηριοτηλεόρασης και η τεχνολογία της Comelit. Όσον αφορά το μέλλον, θα μιλήσουμε για την τεχνολογία Internet of Things. Πώς εντάσσεται αυτή σε μία οθόνη θηριοτηλεόρασης, τη mini Wi-Fi, καθώς και την επέκτασή της σε ένα σύστημα που λέγεται VIP. Η θηριοτηλεόραση αναπτύχθηκε με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας. Αυτονόητη είναι η ενεργητική ασφάλεια, καθώς εξασφαλίζεται η επικοινωνία, η άμεση επικοινωνία με τον χρήστη, χωρίς να χρειάζεται η φυσική επαφή μαζί του. Όμως σημαντική είναι και η παθητική ασφάλεια, δηλαδή η παρεμπόδιση υποκλοπής πληροφορίας ή παρεμβολή σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα της πόρτας. Προϋποθέσεις αυτονόητες για την Comelit. Η φιλοσοφία της Comelit είναι να σχεδιάζει προϊόντα με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου εγκατάστασης. Μια φιλοσοφία που κάνει την τεχνολογία φιλική προς τον εγκαταστάτη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σύστημα SimpleBus 2, οπότε μπορείτε να χαλαρώσετε. Η Comelit πατένταρε το 2004 το σύστημα SimpleBus 2, με δύο καλώδια όπου μέχρι και σήμερα αποτελεί λύση για όλους τους εγκαταστάτες. Το σύστημα SimpleBus 2 έδωσε λύσεις σε οποιαδήποτε τύπο καλωδίωσης. Ας μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την τεχνολογία αυτή. Κάνοντας χρήση μόνο δύο καλωδίων από το κεντρικό τροφοδοτικό αλλά και προς τις εξωτερικές μονάδες μόνο με δύο καλώδια, έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε έως και 240 κλήσεις. Χωρίς έξτρα τροφοδοτικό ή καλωδίωση, μπορούμε να έχουμε ενδοπικοινωνία μεταξύ αυτών των εσωτερικών συσκευών, καθώς επίσης και 4 παράλληλες συσκευές ανακλήση. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ανεβάσει τη φορητότητα του συστήματος συνολικά σε 960 εσωτερικές συσκευές. Και τέλος, μια πολύ μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν πάνω στο σύστημα bus, όπως είναι για παράδειγμα τηλεφωνικά interface, κάποια εξαρτήματα διαχείρισης καμερών κτλ. Ας προχωρήσουμε να δούμε ένα παράδειγμα αντικατάστασης ημιψηφιακού συστήματος 4x1, λίγο παλαιότερης τεχνολογίας, με σύστημα SimpleBus 2. Συνολικά το σύστημα αποτελείται από 3 εισόδους και 60 εσωτερικές συσκευές, οι οποίες κατανέμονται σε 2 κτίρια των 20 και 40 διαμερισμάτων, συγχωρέστε με, και μπορούμε να παρατηρήσουμε από τις φωτογραφίες πώς η ανάγκη για καλωδίωση, καθώς επίσης και ο όγκος των απαραίτητων συσκευών προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο, μειώνεται αισθητά. Λίγο πιο αναλυτικά, μπορούμε να δούμε πόσο εύκολη γίνεται η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων. Μέσα σε 8 απλά βήματα, βιδώνουμε τη βάση στον τοίχο, κουμπώνουμε πάνω τις κλέμμες, βιδώνουμε τα μόντουλα, γιατί η μπουτονιέρα η δικιά μας είναι modular, ενώνουμε τα καλώδια, ολοκληρώνουμε τον προγραμματισμό και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις εσωτερικές συσκευές, η τοποθέτηση γίνεται πολύ εύκολη λόγω της βάσης τοποθέτησης, της πλάτης τοποθέτησης, στην οποία αφού τη βιδώσουμε στον τοίχο, τοποθετούμε τα δύο καλώδια, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα και το κουδούνι ρόφου, για περιπτώσεις που χρειάζεται, ρυθμίζουμε τα deep switch, που με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει το προγραμματισμό. Και η συσκευή επίσης είναι έτοιμη για χρήση. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Comelit είναι η τεχνολογία να γίνεται φιλική και προς το χρήστη. Όλες μας οι μπουτονιέρες είναι εμπλουτισμένες με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Κάθε εντολή και στις εσωτερικές συσκευές και στις εξωτερικές συσκευές επιβεβαιώνεται οπτικά και ηχητικά. Και αντίστοιχα, όλες οι ρυθμίσεις αυτές και των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων είναι πάρα πολύ απλές. Όσον αφορά το application, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση με ένα πάρα πολύ λειτουργικό interface. Και όσον αφορά αυτοματισμούς που μπορεί να έχει το σύστημα, με πάρα πολύ απλό τρόπο μπορούν να ενεργοποιηθούν. Ωραία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω το δίκτυο και την εργάνωση της Comelit στην Ελλάδα καθώς και στον κόσμο. Η άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων, η τηλεφωνική υποστήριξη, είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Η υποστήριξη συστημάτων παλαιού τύπου, με διαθέσιμο στόκ είτε
με συμβατά μοντέλα, όπως για παράδειγμα υπάρχουν συμβατά μοντέλα ακόμα και σήμερα για συσκευές και συστήματα του 80 και του 85, καθώς επίσης και η συμβατότητα αυτών, όχι τόσο βέβαια παλαιών συστημάτων, σε νέες τεχνολογίες, όπως είναι για παράδειγμα η συσκευή mini Wi-Fi, η οποία είναι συμβατή σε τροφοδοτικό τύπου 4888C του 2008. Όσον αφορά την οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων, η Comelit έχει οργανώσει το λεγόμενο Comelit School, όπου εγκαταστάτες πιστοποιούνται και εκπαιδεύονται πάνω σε όλα τα συστήματα. Είναι επίσης γνωστό ότι η τελική επιλογή γίνεται από τις γυναίκες. Εξού και η Comelit δίνει πολύ μεγάλη βάση στην ανάπτυξη συστημάτων υψηλής αισθητικής αξίας. Για τον λόγο αυτό, συνεργάστηκε με ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, το Design of Milano. Ένα κλαμπ που συνεργάζονται εταιρείες όπως η Ferrari, η Burberry, Colossi. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει πολλά βραβεία πάνω σε αυτό το τομέα και εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι όλες οι γραμμές χαρακτηρίζονται, όλη η σχεδιασή χαρακτηρίζεται από απλές γραμμές και πάνω στα πλαίσια του μινιμαλισμού. Οι εικόνες θα μιλήσουν από μόνες τις, καθώς θα δούμε κάποιες συγκεκριμένες συσκευές. Η πρώτη είναι η μπουτονιέρα iCall, είναι modular και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία αισθητικών παρεμβάσεων με στόχο να ταιριάζει σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονική εξωτερικού χώρου. Η οθόνη mini black είναι με ακουστικό 4,3 ιντσών και είναι εμπλουτισμένη με πλήκτρα soft touch. Αντίστοιχα με αυτή, η οθόνη mini hands-free, η οποία είναι ανοιχτής ακρόασης. Η μπουτονιέρα quadra, η οποία αφορά τα kit, είναι επεκτάσιμη από 1 έως 4 και βγαίνει σε δύο εκδόσεις, touch είτε μηχανική. Πολύ σημαντικό είναι ότι για την touch διαθέτει ειδικό βαρομετρικό αισθητήρα, ώστε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να προσαρμόζει την ευαισθησία του touch πλήκτρου. Πραγματικά ήταν το best seller της Comelit τα δύο τελευταία χρόνια. Οι δύο επόμενες εσωτερικές συσκευές είναι λίγο πιο upgraded, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν και ως manager συσκευές για home automation της Comelit. Αρχικά βλέπουμε την οθόνη εικόνα ανοιχτής ακρόασης 4,3 ιντσών και στη συνέχεια βλέπουμε την οθόνη Maxi 7 ιντσών. Τέλος, η επιτομή του design για όλους εμάς στην Comelit είναι η μπουτονιέρα 316, η οποία διαθέτει μία αντιβανδαλιστική οθόνη 8 ιντσών με fiberglass. Και επειδή η Comelit είναι ένα ευρωπαϊκό εργοστάσιο, δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα και στις πιστοποιήσεις των συστημάτων της. Η ποιοτική μας εστίαση αποδεικνύεται από πολυάριθμες πιστοποιήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η Comelit ανέπτυξε το σύστημα LCA βασισμένο στο πρότυπο ERPA. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διασπά τον κύκλο ζωής του προϊόντος σε φάσεις και εκχωρεί το συνολικό ποσοστό περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε φάση. Τα 3 χρόνια εγγύησης με άμεση αντικατάσταση και υποστήριξη παλιών συστημάτων για μας την Comelit είναι αυτονόητα. Για το μέλλον που είναι εδώ, πραγματικά, αυτό που ισχύει είναι η ανοιχτή αγορά στη νέα τεχνολογία. Όλοι πλέον παρατηρούμε ότι η κλίση της αγοράς, τον αυτοματισμό και τον έλεγχο όλης της περιουσίας του χρήστη μέσα από μία συσκευή, το Internet of Things που αναφέραμε στην αρχή, είναι πραγματικότητα. Χάρη στο Internet, οι χρήστες μπορούν να κινούνται ελεύθερα, ακόμα και όταν η απόστασή τους από το σημείο ελέγχου είναι τεράστια. Η Comelit παρουσιάζει τα πιο ολοκληρωμένα συστήματα με Wi-Fi και IP τεχνολογία, τολμώντας μάλιστα να πρωτοπορεί, δίνοντας ξεχωριστές λύσεις για κάθε ειδική ανάγκη. Η οθόνη mini Wi-Fi της Comelit είναι μια εξελιγμένη θηροτηλεόραση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να λειτουργεί το σύστημά του μέσω ίντερνετ από smartphone ή tablet. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις, σε έκδοση mini hands-free Wi-Fi Simple Bus 2 και mini hands-free Wi-Fi VIP. Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του είναι η λήψη και η απάντηση κλήσεων από την μπουτονιέρα σε smartphone και tablet. Ταυτόχρονα, η ζεύξη μεταξύ της συσκευής αυτής και των smart συσκευών γίνεται με πολύ απλά βήματα και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία κάνει καταγραφή αναπάντητων κλήσεων.
για όσες κλήσεις χάνονται επειδή δεν έχουμε ίντερνετ. Από τεχνικής άποψης, οι δυνατότητες του Mini Wi-Fi Simplebus 2 είναι ότι είναι συμβατό σε μεικτά σύστημα, σε μικρά συστήματα Simplebus 2. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε αυτή την συσκευή και οποιαδήποτε άλλη από την γκάμα του Simplebus 2, ακόμα και ένα απλόθυρο τηλέφωνο πάνω στο σύστημα. Χωρίς έξτρα τροφοδοτικά και μόνο με δύο καλώδια, μπορούμε να έχουμε ένα πλήρες σύστημα από συνολικά 240 εσωτερικές συσκευές Mini Wi-Fi. Η ζεύξη, η σύνδεση με το ίντερνετ είναι τοπική, καθώς το Wi-Fi βρίσκεται στην συσκευή αυτή και γίνεται μεταξύ της συσκευής και του router του κάθε διαμερίσματος. Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε έλεγχο του χώρου από κάμερες, εφόσον στο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο εξάρτημα διαχείρισης καμερών. Τα πλεονεκτήματα του Mini Wi-Fi και του application της Comelit είναι η δωρεάν επικοινωνία με τον επισκέπτη. Ολική διαχείριση του συστήματος σαν να βρίσκεστε στο χώρο σας. Δυνατότητα αυτοματισμών, όπως για παράδειγμα το να ανοίγουμε κάποια γκαραζόπορτα ή κάποιο φωτιστικό σώμα. Η καταγραφή κλήσεων στις smart συσκευές, όχι τώρα, δεν μιλάμε για την εσωτερική, μιλάμε για τις smart συσκευές. Στην smart συσκευή, είτε απαντάμε σε αυτή την περίπτωση, είτε και όχι. Ο πολύ εύκολος προγραμματισμός με πολύ απλά βήματα, διατηρώντας κάθε μορφή ασφάλειας για το δικαιούχο του συστήματος και το πιο σημαντικό είναι η χρονική απόκριση της συγκεκριμένου του application που η Comelit δίνει 4 δευτερόλεπτα από την πραγματοποίηση της κλήσης. Και αυτό γιατί η Comelit συνεργάστηκε με την Google και την Apple και χρησιμοποιεί τα δικά τους cloud. Οπότε ό,τι battery saver και να τρέχει από πίσω δεν σκοτώνει το application. Πρακτικά ούτε καφέ δεν κάνει, οπότε... Το μέλλον της τεχνολογίας οδεύει στην ενοποίηση, διασύνδεση, διαχείριση όλων των συστημάτων ενός χώρου, αλλά κυρίως του σπιτιού μέσω ίντερνετ. Όπως μπορούμε να δούμε και στο γράφημα, υπάρχει μια τάση της αγοράς προς τα IP συστήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2011 έως το 2014 η ζήτηση για τα συγκεκριμένα συστήματα έχει αυξηθεί κατά 11 φορές. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Η Comelit παρουσιάζει την τεχνολογία VIP, συντομογραφία του Video Internet Protocol. Το VIP είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπως το Simplebus 2, που βασίζεται όμως στην τεχνολογία IP. Η γκάμα των συστημάτων VIP της Comelit ξεκινάει από τα kit, που αφορούν 1 έως 4 χρήστες. Και δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς να διαλέξουν από αν θα βάλουν εσωτερική συσκευή ή αν θα χρησιμοποιήσουν απευθείας μία smart δικιά τους προσωπική συσκευή για χρήση. Συνεχίζει σε κεντρικά συστήματα πολυκατοικιών, που επίσης μπορεί να δώσει την επιλογή σε κάθε διαμέρισμα ανεξάρτητα να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή να βάλει εσωτερική συσκευή, διαλέγοντας από την γκάμα μας, ή να χρησιμοποιήσει δικιά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να έχουμε smart συσκευές, κλήση απευθείας σε GSM δίκτυο ή σε σταθερή landline. Συνεχίζουμε την γκάμα σε πολύπλοκα συστήματα industrial επίπεδου που μπορούμε να έχουμε αμφίδρομες επικοινωνίες, αναγγελίες, αυτοματισμούς και προφανώς τις κλασικές λειτουργίες που μπορεί να έχει μια θηροτηλεόραση. Η γκάμα αυτή όλη καταλήγει στο ολοκληρωμένο σύστημα Comelit. Όπως μπορείτε να δείτε και στο γράφημα, είναι ένα σύστημα που συνδυάζει CCTV, θηροτηλεόραση, αυτοματισμό, home automation και συνεγερμό. Ας δούμε κάποιες από τις επιτυχίες της Comelit ανά τον κόσμο και ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από τη Νέα Υόρκη. Η Comelit ολοκλήρωσε ένα έργο που αποτελείται συνολικά από 110 κτίρια, ένα πολύ μεγάλο μπλοκ. Κάθε κτίριο είχε 220 εξωτερικές μονάδες μπουτονιέρες και το αστρονομικό αριθμό των συνολικών 11.250 διαμερισμάτων. Ένα σύστημα. Θα κάνουμε μια στάση στο Μονακό, όπου στο υψηλότερο κτίριο του Μονακό και για όσους γνωρίζουν το ρετυρέ του συγκεκριμένου κτιρίου είναι το ακριβότερο διαμέρισμα στον κόσμο, όπου τοποθετήθηκε σύστημα Home Automation και VIP της Comelit. Η Comelit προφανώς δεν θα μπορούσε να παραλείψει την παρουσία της στο Ντουμπάι. Στους δύο πύργους του Ντουμπάι, όπως ονομάζονται,
που αποτελούνται από 20 και 65 ορόφους με αντίστοιχα 120 και 520 διαμερίσματα. Καταλαβαίνετε ότι το πλήθος των εσωτερικών συσκευών ξεπερνάει τις εσωτερικές και ο αριθμός επίσης των εξωτερικών μονάδων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από το 1990 για την Ελλάδα η Comelit Group αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από την Delergo Security. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Μοναστηριώτη από την εταιρεία Delergo.